Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολά. Πολλά ερωτήματα και γι' αυτό σας πήρα σήμερα το πρωί, κυρίως από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ρωτούν τι θα γίνει με τα κοινωνικά επιδόματα. Επίσης ρωτούν τι θα γίνει με την φορολογία τους. Ναι, πράγματι υπάρχει η συζήτηση. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η κυβέρνηση από την αρχή έχει τονίσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένας ευθυνδιασμού από τη μία μεριά. Από την άλλη, έχει ανοίξει η κουβέντα για την φοροδιαφυγή και στον τομέα των ελεύθερων επαγγελματιών και γενικότερα. Έχουμε πάρει πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε όσο γίνεται, είτε με τις ψηφιακές συναλλαγές, είτε με τις όποιες αλλαγές στη φορολογία, είτε με τους ελέγχους που είναι πιο εντατικοί και θα γίνουν και ακόμα πιο εντατικότεροι, να καταφέρουμε να ανακαλύψουμε εισοδήματα τα οποία είναι κρυφά και δεν δηλώνονται στην εφορία. Αυτό θα έχει δύο αποτελέσματα και γι' αυτό έγινε και η συζήτηση περί επιδομάτων. Το αυτονόητο δηλαδή ότι όταν κάποιος φοροδιαφεύγει μειώνεται η φορολογική του επιβάρηση αλλά κερδίζει επειδή ακριβώς είναι και δικαιούχος των επιδομάτων άδικα και σε βάρος συνανθρώπων μας που θα πρέπει να τα πάρουν στη θέση τους. Άρα αντίστοιχα όταν πιάνουμε τη φοροδιαφυγή θα κερδίσει δημοσιονομικά το κράτος και από τις δύο μεριές και από τα επιδόματα που θα πάνε σε αυτούς που πραγματικά τα χρειάζονται και οι φόροι θα αυξηθούν. Άρα δεν τίθεται κανένα θέμα με δύο λόγια αλλαγής οποιοδήποτε των επιδομάτων ή των κριτηρίων τους. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης κατά της φοροδιαφυγής? Ο Πρωθυπουργός έθεσε ως μεγάλο στόχο της τετραετίας το χτύπημά της. Έτσι, έχετε δίκιο και τα επόμενα βήματα εκτός από αυτά που ήδη έχουμε ανακοινώσει που είναι η επιτάχυνση της διασύνδεσης των POS με τις ταμιακές, αυτό θα συνεχιστεί με ένα χρονοδιάγραμμα που ολοκληρώνεται ως διαδικασία στους πρώτους μήνες του 2024, είναι οι 10 παρεμβάσεις για την καταρρίση των μετρητών, για παράδειγμα από τις αγοροπλησίες των ακινήτων, για κάποια μέτρα κατά του λαθρεμπορίου, για το Airbnb και τις αλλαγές που θα γίνουν εκεί. Και αυτές θα έρθουν οι παρεμβάσεις σε ένα νομοσχέδιο που ετοιμάζεται για να παρουσιαστεί άμεσα το ταχύτερο δυνατό στο Υπουργικό Συμβούλιο και να περάσει και από τη Βουλή, προφανώς πριν το τέλος του έτους. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που εν ώψη χειμώνα απασχολεί όλα τα νοικοκυριά είναι το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, που η τιμή του φαίνεται ότι θα είναι και φέτος πολύ υψηλή και πάρα πολλοί συμπολίτες μας ανησυχούν για το αν θα μπορέσουν να ζεστάνουν τις οικογένειές τους, τα σπίτια τους. Τι σχεδιάζετε να κάνετε για το πετρέλαιο θέρμανσης? Σωστό. Κοιτάξτε, το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι ξεκίνησε σε μια τιμή που δεν είναι πολύ μακριά από την υπάρχουσα τώρα. Ελπίζουμε αν λίγο βελτιωθούν και οι διεθνείς τιμές να είναι και ακόμα καλύτερη μέχρι να ξεκινήσει στις επόμενες εβδομάδες η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η κυβέρνηση θα ενεργοποιήσει το επίδομα θέρμανσης όπως περίπου το ήξερε ο κόσμος τα προηγούμενα χρόνια με μια ενίσχυση για τις οικογένειες με παιδιά. Πάντοτε θέλουμε να βοηθάμε τις οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά τα οποία είναι και πιο ευάλωτα εν πάση περιπτώσει και στο κρύο και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσουμε το επίδομα θέρμανσης σε σχέση λιγάκι με τα περσινά κριτήρια. Από εκεί πέρα θα παρακολουθούμε τις τιμές, να δούμε ότι όλα βαίνουν ομαλώς. Θυμίζω ότι πέρσι ξεκίνησε με μια τιμή περίπου 1,46 που τώρα κινούμαστε γύρω στο 1,50 αλλά όχι πολύ μακριά από πριν, παρόλο που η τιμή της αγοράς τότε ήταν 1,70 αλλά υπήρχε η επιδότηση στην Αντλία που το έφερε στο 1,46. Τελικά όμως και προϊόντος του χρόνου η τιμή έπεσε το 1,20, 1,10 αν θυμάμαι καλά. Συνεπώς είναι ευμετάβλητες στη διάρκεια του χειμώνα οι τιμές και θα πρέπει να τις παρακολουθούμε. Η επιδότηση στην Αντλία είναι κάτι που έχει αποκλειστεί ή είναι ανοιχτό το θέμα? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια συζήτηση για επιδότηση στην Αγγλία. Σας είπα ότι οι τιμές αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα επίπεδα που ήταν με την επιδότηση στην Αγγλία πέρσι. Συνεπώς, δεν φαίνεται να υπάρχει όπως είναι τώρα οι τιμές, ας το πούμε, ανάγκη για επιδότηση στην Αγγλία.
Δεν σημαίνει, ξαναλέω, ότι δεν τα παρακολουθούμε όλα. Το ίδιο κάνουμε με κάθε ζήτημα. Παρακολουθούμε τις διεθνείς συνθήκες. Καλώς κακώς τα προβλήματα είναι εξωγενή, είναι από το διεθνές περιβάλλον και συνεπώς η γρήγορση πρέπει να παραμένει στην κυβέρνηση. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ τον κύριο Χάρη Θεοχάρη. Καλημέρα. Καλημέρα.